Το ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας είναι αυτό το οποίο πρέπει να υπηρετεί η άμυνα της χώρας. Η άμυνα της χώρας δεν είναι αυτός ο σκοπός. Πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, απέναντι στις δηλώσεις της Τσαβούσογλου και άλλων Τούρκων αξιωματούχων παλιότερα, που δεν αμφισβητούν πλέον μονάχα το δικαίωμα άμυνας των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, αμφισβητούν πλέον την ίδια την εθνική κυριαρχία στα νησιά, η απάντηση, οι δηλώσεις του State Department αναφέρθηκαν στην κυριαρχία μας στα νησιά, αλλά όταν έκαναν την παραμικρή νήξη για το δικαίωμα άμυνας των νησιών. Και δεν ήταν διαφορετική στάση συνολικά του ΝΑΤΟ, όπως και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόσφατα πάλι έγινε μία ακόμη διάσκεψη για τη Λιβύη στην Ιταλία. Συμμετείχαν εκπρόσωποι από Γαλλία, από Μεγάλη Βρετανία, από Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Ιταλία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ, Τουρκία, Ρωσία κλπ. Η Ελλάδα ήταν για άλλη μια φορά απούσα. Και είπα δύο πολύ πρόσφατα παραδείγματα, είναι λίγες μέρες που έγινε και το άλλο και το ένα και το άλλο, για να επισημάνω το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι υποβαθμισμένη στη διεθνή διπλωματία. Μια κυβέρνηση και μια πολιτική που είναι δεδομένη, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος ο Μητσοτάκης, είναι ήσυχη, είναι αυτοπεριορισμένη, είναι καταδικασμένη να υποβιβάζεται συνεχώς στις διεθνείς σχέσεις. Και αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν θα αλλάξει και δεν μπορεί να αλλάξει με την αγορά κανενός οπλικού συστήματος. Και βέβαια είναι μια άθλια πρακτική να αξιοποιείται επικοινωνιακά τις αγορές που έχει ανάγκη η Εθνική Άμυνα.